Ένες, ας πούμε. Έχω δει και έχω ζήσει δύσκολες στιγμές. Έχω έρθει την παράθεση με συναδέλφους, έχω έρθει την παράθεση και με σκηνοθέτη και με παραγωγό. Όπως έχουμε. Σε ακραίο, όπως εννοείς, δηλαδή. Καλά, θα μου τώρα με αυτό, που ακούμε, τι... με αυτό που ακούμε. Νοσηλεύτηκε, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος. Όχι, εντάξει, ήμουν. Ήμουν λίγο πιο γρήγορα. Χάιδεψα, λέει. Έκανα χάδια. Όχι, δεν έφτασε. Έχεις έρθει στα χέρια, δηλαδή, με άνθρωπο. Σου έχει συμβεί αυτό. Έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση ισχυρή σε όρια. Στα όρια. Να φτάσουμε. Δηλαδή, ήμασταν σε φάση που μας κρατήσαν. Εγώ, χτες που έγινε όλο αυτό το. Ναι, ναι. Βγήκε μάλλον στη φόρη και που αναγκαστήκαμε να το σχολιάσουμε. Καταρχήν, έλεγα εγώ μάλλον, ναι, ότι λίγο στο κεφάλι μας έπεσε λίγο σαν τούρος από εδώ. Γιατί και τη Σοφία την ξέρουμε και το Μάνο τον ξέρουμε. Τη Σοφία δηλαδή, την ξέρω αρκετά καλά. Και δεν είχαμε καμία αίσθηση. Ναι, 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 ναι. Τύπου, και όλοι οι συνάδελφοι που έχουν. Εγώ δεν έχω τύχει να βλέψω ούτε με τη Σοφία ούτε με τον Μάνο, αλλά τους ξέρω πολύ καλά, ρε παιδί μου. Και οι άλλοι συνάδελφοι όμως που έχουν δουλέψει μαζί μας, καθόμαστε στο θέατρο και λέγαμε, ρε παιδιά, τι έγινε τώρα. Είναι αυτό που. Τι είναι όλα αυτά. Ο Παπαδόπουλος στο θέατρο, τι έγινε, ρε παιδιά. Έγινε, ρε, και λέγαμε όμως επίσης, γιατί όλοι μας έχουμε, εντάξει, μια εμπειρία πια στα χρόνια τα θεατρικά, που όλοι μας έχουμε ζήσει καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν όμορφες και πολλές φορές και πολύ, ίσως και πολύ πιο βίαιες από αυτήν ή πολύ πιο δύσκολες τέλος πάντων. Και ζόρικες όταν ήμασταν και πιο μικροί, βεβαίως, και βεβαίως. Ίσως δεν ήμασταν τόσο μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια μας για να. Δεν ξέρω αν είναι παίζει θέμα. Καμιά. Όχι, εδώ υπήρχε μια διένεξη δύο συναδέλφων, γιατί. Εγώ το συγκεκριμενοποίησα χθες. Ναι, ναι. Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι. Γιατί σε όλες τις δουλειές γίνονται αυτά τα πράγματα, μην λέμε ότι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Αλλά αν υπάρχει μία ιδιαιτερότητα στη δικιά μας, αυτό είπα εγώ χθες τουλάχιστον, είναι ότι επειδή είμαστε σε μια ιδιαίτερη ψυχική συναισθηματική φόρτιση όταν κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι. Και λίγο πριν και λίγο μετά, γιατί δεν φεύγουμε αμέσως από ό,τι κάνουμε, μπορεί να είμαστε πιο ευάλωτοι ή να είμαστε λιγότερο ψύχρεμοι ή να μην είμαστε όπως πρέπει σε μια πιθανή σύγκρουση που μπορεί να συμβεί. Γιατί άμα εγώ έρχομαι και σου πατήσω το κουμπί σου την ώρα που εσύ είσαι κάπως περίεργα, μπορεί αυτό το πράγμα ξαφνικά να σε βγάλει εκτός αυτού και να μην το καταλάβεις ούτε εσύ, να μην το ήθελες κτλ. Βεβαίως είπαμε ότι αυτό δεν είναι όμως. Είναι εξήγηση, δεν είναι δικαιολογία. Ναι. Κανένας δεν συμφωνεί στο να παίζουμε μπουνιές. Απλώς λέμε ότι δεν μας κάνει εντύπωση γιατί έχει συμβεί και στο παρελθόν και έχουν συμβεί και πολύ χειρότερα πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει ή τα έχουμε δει. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, να κάνω μια ανατελεία, παρακαλώ, για να δούμε την νικήτρια ή τον νικητή. Ναι, έκοψε το μονολογάκι μου, βέβαια, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, ήταν ένας μονολόγος πολύ όμορφος όμως αυτός. Κοσμονόλογος με εσωτερική διάθεση. Γιατί δεν με φέρετε καλεσμένο που λέτε στην εκπομπή. Πάμε. Σαββατούλα Κυριακίδου. Συγχαρητήρια, κυρία Σαββατούλα. Και να σου πω τώρα, έχουμε και δωράκια τον Αλέξανδρο σήμερα. Βεβαίως. Γιατί η μία από τις δύο παραστάσεις, από τα 20ωρα, τα ατελείωτα που βλέπει, γιατί κάνει ο άνθρωπος και γυρίσματα κτλ. Λέει, αφού δωρθώ φωλιά των κούκου να μην δώσω και δύο. Μία διπλές. Δύο διπλές θα τις κάνουμε. Δύο διπλές. Μπράβο. Δύο διπλές. Για απόψε. Δύο διπλές προσκλήσεις για απόψε για το ράφτη κυριών. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-0168-678 για να πάτε να δείτε αυτή την πραγματικά υπέροχη παράσταση για την οποία θα μας μιλήσει τώρα ο Αλέξανδρος. Οι δύο πρώτοι λοιπόν, ράφτης κυριών, θέατρο από μηχανής για σήμερα. Εντάξει. Για πες μας λοιπόν, Αλέξανδρο, γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι χαρά κάθε ηθοποιού να κάνει τέτοια έργα. Κλασικά. Είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας ο Φεντό. Είναι μάθημα υποκριτικής. Ο ρόλος είναι καταιγιστικός του Μουλινό. Είμαι μία ώρα και 40 λεπτά πάνω στη σκηνή. Συνεχώς κάτι μαθαίνω, κάτι ανακαλύπτω. Ένας πάρα πολύ ωραίος θείασος. Την Άννα, την Ελεφάντη, τη Μαρία, τη Χάνο, τη Μαρούσκα, την Παναγιωτοπούλου, την Ελεάνη Στραβοδήμου, τον Εφήμη τον Παλαγιάννη, τον Δημοσθένη τον Φίλιππα και τον Γιάννη τον Σαμσαλάκη, στη σκηνοθεσία Δημήτρη Μιλούκα. Μωρέ, μπράβο! Τα έχω εδώ τα ονόματα και τον μπράβο! Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω αυτό το ρόλο, αυτό το έργο και αυτή τη συνεργασία. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο, ξέρεις, το ξέρει και ο καθένας πολύ καλά, αν θα κάνει ένα ρόλο. Είναι και πού, πώς, με ποιους, παίζει ίσως και. Μη σου πω κυρίως. Κυρίως αυτό. Φυσικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερος που κάθε Δευτέρα και Τρίτη ξεκινήσαμε δειλά-δειλά σε ένα χώρο που ξανασυστήθηκε με τον Δημήτρη τον Μιλωνά και την Άννα Ελεφάντη, το απομηχανής θέατρο. Και πάει πολύ καλά η παράσταση, πάει καλά και, και η συγκεκριμένη γειτονιά. Μπράβο. 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 Σημαντικό. Και συνεχίζουμε σίγουρα μέχρι τέλη Φλεβάρη, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, και εσείς θα δούμε και στη συνέχεια πού θα ταξιδέψει αλλού η ίδια η παράσταση. Θα δώσεις λοιπόν από εμάς ένα μεγάλο φυρί, συγγνώμη, στη Μαρία Τιχάνου. Εννοείται. Τη Μαρουσό μας. Εννοείται. Δεν ξέρω από παιδάκι. Βεβαίως, όλοι μας. Να σου πω. Αυτό θα είναι Δευτέρα Τρίτη. Αλλά θα ξεκινήσει όμως στη Θεσσαλονίκη. Η παραστάση που ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην Αθήνα
Εδώ και εξαιρετικά. Δύο σεζόν πήγαν εξαιρετικά. Πόσες χιλιάδες κόσμου ήρθε, κύριε. Πάνω από 100, από ό,τι μάθαμε. Μα είναι απίστευτο, ναι, αυτό. Τι ωραία. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, βέβαια. Και τώρα είναι τέλειο που θα πάτε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Αλέξανδρα. Είναι καταπληκτικό. Για πόσο καιρό πάμε. Κάνα μήνα. Πάμε για δύο μήνες και βλέπω. Δηλαδή, πάμε για 5-6 εβδομάδες, τώρα ξέρεις μετά. Και θα παίζετε τι, Τετάρτη, Κυριακή. Ξεκινάμε Τετάρτη, Κυριακή. Κάποια στιγμή νομίζω θα μειωθούν και οι παραστάσεις. Ναι. Εσύ. Εντάξει. Radio City, Mamma Mia, συνεχίζουμε. Δηλαδή θα ανεβαίνεις. Ναι. Θα κατεβαίνω. Έχω τα γυρίσματα για το Σόι στον Αλφα. Εκεί θα με πυροβολήσουν οι υπεύθυνοι. Τέλειο. Δηλαδή πραγματικά πώς θα τα κάνεις όλα αυτά. Θα τα κάνω. Ενώ αν ήσουν. Άκουτορα, αν ήσουν στη Γαλλία, ας πούμε. Αν ήσουν Γάλλο το οποίο θα μπορούσε κιόλα από το Φιζίκ. Θα έχει το δικό στο Λία Τζέτα γόρι μου. Θα σε κατέβαζε. Δεν θα περίμενε τώρα να δει ένα αεροπλάνο αυτό να τρέξει να χαλιάσει. Επίση θα ήθελα να εκφράσω και κάτι, να παίξω κάποια στιγμή και με τον Κρατερό. Με χαρά μου. Χαρά μου. Αυτά είναι εδώ πράγματα χαρά μου, είναι... Χαρά μου. Δεν έχει τύχει να κάνουμε τη φοβερή παρέα μαζί. Όχι, παλιότερα ίσως. Αλλά που εγώ πάντα τον σεβόμουν και όπως λέω τον Νικάλα και τα λοιπά. Θα τρελαδώ, θα τρελαδώ. Γιατί είναι και πιο μεγάλο ηλικία. Όχι, είπα. Μην βλέπετε που. Γενιά. Μην βλέπετε που αυτό είναι. Για τη θεατρική γενιά. Μην βλέπετε αυτό που έχει μαλλιά και εγώ. Όχι, κοίτα εδώ. Βλέπει. Και το γλέντι συνεχίζεται πάνω. Ο αρχισυντάκτης μας λέει: μακάρι να ήμασταν όλοι κρατεροί και τέτοια. Τέτοιες ψευτιές ακούγονται πολλές σήμερα, δεν ξέρω τι μέρα είναι. Είναι τρίτη, αυτό που ένας φίλος λέει: πώς λέγεται ο ηθοποιός ο οποίος τον στείνουν στην πρόβα. Πώς. Καρτερός Κατσούλης. Έτσι. Πολύ ωραίο. Αρέσει. Είναι κακό. Κύριε Σκέφτη. Να δώσω ναι. Μόνο χαιρετισμό στο φίλο μου τον Μιχάλη που μας βλέπει. Μιχάλη. Μιχάλη. Ο μικρός μου ήρωας. Μιχάλη. Φιλάκια πολλά.